Σουν φύγε φω... Καλά τι αυτό. What? 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 Αλήθεια, potato, θα μου το πληρώσεις πάρα πολύ σκληρά αυτό. Hello, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Νουλ και καλώς ορίσατε στο τελευταίο επεισόδιο του Wooden Toast SMP. Τη season 3 του Wooden Toast SMP. Στο επεισόδιο 25. Στο σημερινό επεισόδιο δεν έχω σκοπό να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάθισα off camera και τέλειωσα τα περισσότερα από τα project που είχα αφήσει στη μέση αυτή τη σεζόν. Όπως το να τελειώσω λίγο αυτό, να τελειώσω λίγο το interior, το αγαπημένο μου δημαρχείο. Και είμαι απίστευτα περήφανος που αυτή τη σεζόν κατάφερα και έκανα κάτι τόσο καλό. Επίσης, και σε creative κάθισα και τέλειωσα κάτι πράγματα, τα οποία όμως έρχεται να τα πετάξω. Δυστυχώς όμως δεν είναι αρκετά τελειωμένο, άρα δεν θα φανεί ποτέ σε βίντεο. Σουτ και συμμορέ, είπαμε δεν θα το δεις ποτέ σε βίντεο, τι θες να δεις. Έτσι κι αλλιώς τώρα πια δεν έχει καμία πρακτική χρήση, απλά ήθελα να το τελειώσω λίγο περισσότερο. Αυτό είχε φτιαχτεί, θα κάναμε εκεί πέρα υποτίθεται κάτι challenges και είχα αρχίσει να το φτιάχνω πολλούς μήνες πριν και είπα να τελειώσω λίγο, αλλά βαρέθηκα και εντάξει, είπα να κάνω πιο σημαντικά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ, πώς να το πω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Είμαι από τον Ιούνιο και παίζω σε αυτό τον κόσμο, στριμάρω και βγάζω βίντεο και τώρα... Δηλαδή πρέπει να πω γεια σε αυτό, δεν ξέρω, περιμένω. Δεν είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω κάνει στην καριέρα. Έχω κάνει τίποτα πιο όμορφο. Αυτή τη σεζόν απλά απλά ξεπέρασα κάθε προηγούμενο. Δεν ξέρω. Είναι απίστευτο. Δυστυχώς όμως, παρόλο που δούλεψα μαζί με τον Potato για να τελειώσουμε πολλά πράγματα, εδώ πέρα για παράδειγμα φαίνεται πιο τελειωμένο, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο. Γιατί είναι τόσο δυνατό ο ήχος. Δεν είναι τελειωμένο, αλλά ξέρεις τι, είναι αρκετά καλό. Αυτή τη σεζόν λοιπόν, τα μαγαζιά μου με κάνανε πιο πλούσιο από ποτέ. Ξεκίνησα με στόχο να μην γίνω τόσο πλούσιος και από όσο θυμάστε είχα βάλει challenge να γίνω πιο πλούσιος στο server χωρίς να κάνω mine με fortune κανένα diamond. Και αυτή τη στιγμή έχω φτάσει εδώ πέρα. Έχω χτίσει εδώ πέρα τεράστια κτίρια. Και όχι απλά είμαι ο πιο πλούσιος. Έχω πάνω από ένα salker με diamond blocks που είδα, όπως είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Εν τω μεταξύ είπα να μην φλεξάρω, αλλά δεν φταίω λοιπόν. Και καθώς
ο ήλιος τι. Θέλω να πάμε να δούμε μία τελευταία φορά μερικά από τα αγαπημένα μου project. Είμαι απίστευτα περήφανος που κατάφερα και δημιούργησα κάτι τόσο ωραίο και τόσο μεγάλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ήθελα να να καταφέρω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου από τον LD Craft και να χτίσω τούνελ πάνω σε τούνελ, πάνω από τούνελ, κάτω από τούνελ, μέσα σε τούνελ. Okay, εντάξει, Bok. Το έχιασα λίγο. Αλλά να καταφέρω να συνδέσω όλα τα portals ή τουλάχιστον τα περισσότερα portals με ένα δίκτυο δρόμων και όχι μόνο, να καταφέρω να χτίσω κάτι ωραίο. Και πιστεύω αυτή τη σεζόν τα κατάφερα. Επειδή όμως έτσι πως πάει αυτό το βίντεο θα βάλω τα κλάματα, θέλω να πω ένα τελευταίο αντίο στα Diamonds μου. Αντίο Diamonds. Ένα αντίο στο starter base μου, στο οποίο απλά ξεπέρασα κάθε προηγούμενο και είναι ένα από τα καλύτερα builds που έχω κάνει. Αυτό και στο shopping area είναι απλά πανέμορφα. Δεν βάζω shaders, γιατί έβαλα shaders και έγινε αυτό. Είμαι απλά χαρούμενος. Αυτή η σεζόν απλά απλά ξεπέρασα τον εαυτό μου. Θέλω λοιπόν η επόμενη σεζόν να είναι το ίδιο και ακόμα καλύτερη από τη σημερινή. Από αυτή τη σεζόν. Μαζί με όλους τους άλλους έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα γαμάτο πράγμα. Ένα γαμάτο σερβερ. Και να σας πω ότι όποιος θέλει να εξερευνήσει τον σερβερ μας, θα υπάρχει word download στην ιστοσελίδα μας, το οποίο θα βγει το Σάββατο. Δηλαδή, άμα όλα πάνε καλά, αυτό το βίντεο θα ανέβει την Πέμπτη, σήμερα είναι Τετάρτη, και το Σάββατο στην ιστοσελίδα θα προσθεθεί μια νέα σελίδα που θα μπορείτε να κάνετε download όλο αυτό το map και να εξερευνήσετε τον κόσμο στον οποίο πέρασαμε πάνω από μισό έτος. Πριν κλείσω αυτό εδώ το βίντεο λοιπόν και πω, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ πέρα σε όλη τη σεζόν. Όλα ένα-ένα ξεχωριστά τα μέλη του σερβερ για την καταπληκτική συνεργασία που είχαμε και για την απίστευτη δουλειά που ρίξαμε. Τον Potato που χώσταρε και αυτή τη σεζόν τον σερβερ. Και πάμε να πούμε ένα τελευταίο αντίο στον σερβερ. Να δούμε όλο τον σερβερ για μία και τελευταία φορά ξανά με replays. Πάμε.
Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Εύχομαι να σας δω στην Season 4 και... αντίωσες. Πώς δεν έφαγα ντάματ. Τα λέμε στην επόμενη σεζόν του Wooden Toast SMP. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας και αντίο. Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα με εκθρονήσει. Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα με σκοτώσει. Τα Kessar Coin θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πάντα. Εγώ και η αυτοκρατορία μου δεν θα σβήσουμε ποτέ. Όχι όσο περνάει από το χέρι μου. Don't mess with null.